Μου πεις για τις Σέρες. Για τις Σέρες. Για μίλα μου τώρα για αυτή τη σειρά. Μεγάλο κομμάτι Σέρες. Ήμουν από τα πρώτα άτομα που διάβαζα τα σενάρια που έγραφε ο Γιώργος. Περάσαμε σαφώς και ο Πάνος και εγώ από casting για τους ρόλους. Είχε στο μυαλό του κάτι το οποίο πέτυχε, ότι όντως ταιριάζουμε πολύ με τον Πάνο σκηνικά, στην τηλεόραση γενικά. Υπήρχε αυτή η χημεία, το οποίο ήταν ζητούμενο για τη σχέση αυτών των δύο παιδιών. Γιατί ήταν κολλητή, ήταν ο πρώτος του έρωτας. Υπήρχε μια χημεία τέλος πάντων που έπρεπε να βγει, να αποτυπωθεί. Και το διάβαζα. Είναι, εντάξει, η γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή διαβάζεις κάτι και γελάς φωναχτά, διαβάζοντάς το και μόνο. Το καταλαβαίνω. Ή συγκινείσαι. Ναι. Και κλαις πολύ, πολύ. Δηλαδή λες, τι διάβασα τώρα, τι είναι αυτό. Ξαφνικά ξεκάνει πάλι να γελάς. Αισθάνεσαι δηλαδή, τυχερή που σου στις πάρα έτσι. Πολύ, πάρα πολύ τυχερή. Και πάρα πολύ περήφανη. Είναι μια δουλειά που πραγματικά, γι' αυτό το έλεγα και πριν, ότι θα ήθελα πολύ να το είχε δει η μαμά μου. Να δει όχι μόνο εμένα την εξέλιξή μου και την πορεία μου και το ότι κατάφερε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, γιατί είμαι αρκετά χρόνια στο χώρο, να κάνω κάτι πρωταγωνιστικό πάνω μου, ας πούμε, πάνω μας σε 2-3 άτομα, ας πούμε. Αλλά κάτι που ήταν αυτές οι σχέσεις που είχε ο πατέρας με το γιο, με τη θεία, με την αδερφή, με τη φίλη, όλα αυτές οι συνδέσεις σε φτιάχνουν πολύ σαν άνθρωπο. Σκέφτεσαι πολύ τελικά ποιο είναι το νόημα της ζωής. Σε μιλάς και θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Βίωσες την απώλεια της μαμάς σου, βίωσες και την απώλεια του Πάνου Νάτση. Ήτανε δύο χτυπήματα απανωτά. Κοίταξε, θα σου πω τώρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο σου προκαλεί και μια ταραχή και όλα αυτά, αλλά η επόμενη σκέψη ποια είναι. Να ζούμε το τώρα και δεν ξέρεις τι ξημερώνει και πάμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και, ή ναι, ποιος, ναι. Πιο σταθερά βήματα. Αυτό είναι, ότι πρέπει να ζούμε το τώρα, το παρελθόν ή παρελθόν, το μέλλον θα έρθει. Μέλλον είναι το κάθε δευτερόλεπτο που έρχεται. Να ζούμε το τώρα γιατί, και να είμαστε ήρεμοι και ήσυχοι. Με τις αποφάσεις που παίρνουμε και να λέμε ότι αυτό θα κάνω, μην προτρέχω, να πηγαίνω μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μου. Έχεις γίνει προστατευτική με το παιδί, αυτό, δηλαδή έχεις γίνει λίγο, αχ, με χτυπήσει, έχεις τρομάξει λιγάκι κάπως, αυτό. Λίγο, αλλά τον εμπιστεύομαι. Ναι. Δεν είμαι καθόλου η μαμά που λέω, αχ, το παιδί μου είναι εκείνο, μην είναι. Όχι, όχι, τον εμπιστεύομαι. Του δίνω χώρο, του δίνω χρόνο. Ναι, φυσιολογικό, είναι φυσιολογικά. Εντάξει, σε ένα βαθμό. Άλλες σε ένα βαθμό, ναι. Αλλά δεν είμαι μέσα, δεν ζω πανικούς πια. Το έχω δουλέψει, πολύ με τον εαυτό μου. Το καταστροφώ, φαντάζομαι. Το χρειάστηκα και πολύ, το είχα ανάγκη σε πολλές φάσεις της ζωής μου, να δουλέψω με τον εαυτό μου και να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό μπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω και περισσότερα όταν έρθει η ώρα τους. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν το λέμε αυτό. Εντάξει, το λέμε για να μας καθησυχάσει, σαφώς. Εγώ το λέω πάρα πολύ αυτό. Το κάθε εμπόδιο για καλό. Και το χέρι μου, να ξέρεις. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, σίγουρα. Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει στην ώρα του. Γιατί θα πρέπει να βρει την ώρα που εσύ έχεις οριμάσει μέσα σου και μπορείς να το αντιμετωπίσεις και μπορείς να το δεις και να, είτε να παλέψεις ή να βρεθείς αντιμέτωπος.